πήγαμε έτσι και για μπάσκετ, χωρίς μια ιστορία αρκετά μεγάλο background. Ναι, αναφυσβήτητα υπάρχει μια ιστορία η οποία εξελίχθηκε συνέχεια. Η ουσία, η ευφυγή ήταν ότι ο Γιάννης, και όπως βέβαια πήγε στην προετοιμασία στο Καρπενήσι, το πρώτο στάδιο το οποίο το έβγαλε όλο χωρίς κανένα απολύτω πρόβλημα. Γνωρίζαμε από το All Star Game στην Αμερική ότι για 3-4 μέρες έρχεται στην Κίνα για κάποια συγκεκριμένα events τα οποία έπρεπε να κάνει. Αλλά στη διάρκεια, μετά το Καρπενήσι στην προετοιμασία, υπήρχε μια επαφή με τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι λόγω ενός προβλήματος που είχε στη δεξί του γόνατος ερωτισμού, έπρεπε να περιμένουμε 5-6 μέρες, έτσι ώστε να ξεκουραστεί και να γίνει μια δεύτερη αξιολόγηση. Εμείς βέβαια κατευθείαν την ίδια στιγμή, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, προχώρησε και ήταν κανονικό. Βγάλαμε διάφορες αγωνιστικές, έγινε μια ολόκληρη ανάλυση ιατρική, πράγματι που ήταν ερωτισμός, που όμως δεν εγκυμονούσε ένα κίνδυνο να γίνει πιο πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Συνέχεια ο Γιάννης ήταν στη λογική να έρθει να παίξει στο Βελιγράδι, ξεκινώντας το πρώτο μάτς με το Μαυροβούνιο. Στο δεύτερο υπήρχε μια παρέμβαση πάνω του Μπάξ ότι μην τον βάζετε γιατί πρέπει να γίνει ξανά μια αξιολόγηση. Και εκεί πέρα πάνω ξεκάθαρα πια και απλά είπαμε ότι παιδιά αξιολογήστε, δείτε με τους πιο γιατρούς τι γίνεται και πείτε μας την Παρασκευή να ξέρουμε αν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει. Και σε αυτή ακριβώς τη φάση δεν έβγαλε τα φυσικά τα τεστ από ό,τι μάθαμε. Ενημερώθηκα εγώ από το μάνατζερ του πριν ο Γιάννης ανακοινώσει το Instagram αυτό που έγραψε, ότι δεν έβγαλε τα τεστ, άρα από πλευράς Bucks δεν υπάρχει άδεια για να παίξει το Ευρωμπάσκετ. Και συνεχίζουμε την επόμενη μέρα με τα υπόλοιπα παιδιά, με τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες, συγκεντρωμένοι για να κάνουμε ό,τι καλύτερο το δυνατόν μπορούμε στο Ευρωμπάσκετ. Ναι, απλά να το ρωτήσω εσάς. Δεν είναι νέα πλάνα, γιατί υπήρχαν κάποιοι συνδυασμοί. Επειδή ξέραμε για τον Γιάννη ότι στο πρώτο στάδιο το οποίο δουλεύουμε μαζί και τις υπόλοιπες μέρες που δεν ήξερε κανείς, είχαν προπόνηση κανονικά με τις υπόλοιπες. Οπότε υπήρχαν κάποια πλάνα τα οποία ήταν συνδυαστικά, δηλαδή που θα μπορούσε να είναι και με τον Γιάννη και χωρίς τον Γιάννη, σε σχέση μιλάμε για την τεχνική. Σίγουρα βέβαια η απώλεια σε συγκεκριμένα κομμάτια από πλευρά είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Εντάξει, δεν λύνεται γιατί ο Γιάννης είναι ο Γιάννης. Okay, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό που μπορούμε πια σε ομαδικό επίπεδο να τα λύσουμε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αλλά κάποια στοιχεία όπως ήταν που είχε ένα συγκεκριμένο στην ομάδα να πάρει την μπάλα, τον ξεφυλιασμό, κάποιες στοιχεία στην άμυνα, αρκετές αλλαγές θέσεων μέσα. Άρα όχι τόσο εύκολα να μας κατασκοπεύσουν. Από τη στιγμή την οποία δεν υπήρχε στην κορυφή, υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως δεν εγκυμονούσε ένα κίνδυνο να γίνει πιο πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Συνέχεια ο Γιάννης ήταν στην λογική να έρθει να παίξει στο Βελιγράδι, ξεκινώντας το πρώτο μάτς με το Μαυροβούνιο. Στο δεύτερο υπήρχε μια παρέμβαση πάνω του Μπάξ ότι μην τον βάζετε γιατί πρέπει να γίνει ξανά μια αξιολόγηση. Και εκεί πέρα πάνω ξεκάθαρα πια και απλά είπαμε ότι παιδιά αξιολογήστε, δείτε με τους πιο γιατρούς τι γίνεται και πείτε μας την Παρασκευή να ξέρουμε αν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει. Και σε αυτή ακριβώς τη φάση δεν έβγαλε τα φυσικά τα τεστ από ό,τι μάθαμε. Ενημερώθηκα εγώ από το μάνατζερ του πριν ο Γιάννης ανακοινώσει το Instagram αυτό που έγραψε, ότι δεν έβγαλε τα τεστ, άρα από πλευράς Bucks δεν υπάρχει άδεια να παίξει το Ευρωμπάσκετ. Και συνεχίζουμε την επόμενη μέρα με τα υπόλοιπα παιδιά, με τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες, συγκεντρωμένοι για να κάνουμε ό,τι καλύτερο το δυνατόν μπορούμε. Νέα πλάνα τώρα για εσάς? Δεν είναι νέα πλάνα, γιατί υπήρχαν κάποιοι συνδυασμοί. Επειδή ξέραμε για τον Γιάννη ότι στο πρώτο στάδιο το οποίο δουλεύουμε μαζί και τις υπόλοιπες μέρες που δεν ήξερε κανείς, είχαν προπόνηση κανονικά με τις υπόλοιπες. Οπότε υπήρχαν κάποια πλάνα τα οποία ήταν συνδυαστικά, δηλαδή που θα μπορούσε να είναι και με τον Γιάννη και χωρίς τον Γιάννη, σε σχέση μιλάμε για την τακτική. Σίγουρα βέβαια η απώλεια σε συγκεκριμένα κομμάτια από πλευρά είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση, εντάξει δεν λύνεται γιατί ο Γιάννης είναι ο Γιάννης. Okay, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό που μπορούμε πια σε ομαδικό επίπεδο να τα λύσουμε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αλλά κάποια στοιχεία όπως ήταν που είχε ένα συγκεκριμένο στην ομάδα να πάρει την μπάλα, τον ξεφυλιασμό, κάποιες στοιχεία στην άμυνα, αρκετές αλλαγές θέσεων μέσα, άρα όχι τόσο εύκολα να μας κατασκοπεύσουν, από τη στιγμή την οποία δεν υπήρχε στην κορυφή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί αυτό. Και στην επίθεση, φαντάζομαι, γιατί
και ένα όνομα σαν το Γιάννη είναι ένα όνομα σαν το Γιάννη. Εντάξει, δεν είναι. Το όνομα είναι απλά αυτό που λέω είναι. Και το ξαναλέω για μια φορά ότι την ιστορία που είχε να δει γράφουν οι παρόντε, δεν γράφουν οι απόντε. Και στην Ελλάδα πολλέ φορέ υπήρξαν και πολλοί απόντε που γράψαν την ιστορία. Coach, τώρα το ρόστερ όμω παραμένει θετικό. Τι στόχο μπορεί να έχει η εθνική έστω και χωρί το Γιάννη. Η εθνική συνεχίζει να έχει στόχου. Το ρόστερ είναι ιδιωτικό, αλλά κάνει ένα όπλο το οποίο μπορεί να σου δίνει κάτι παραπάνω. Αλλά από αυτή τη λογική δεν αλλάζουμε κάτι. Αυτό που είχα πει στην αρχή, προσπαθούμε να πάμε ψηλά και πάντα όμως προσπαθούμε βήμα-βήμα. Αν δεν πα σε αυτή τη λογική, όπως διάβαζα πέρα στο αεροπλάνο, διαβάστε το leading του Alex Ferguson, ένα εκπληκτικό βιβλίο, που έλεγε ότι αν ακουμπήσει κάτι στην κορυφή, πείτε το κερδίσει, το έχει χάσει. Και για πολύ το δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ.